Έχουμε κυρίες και κύριοι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, βουλευτή Β' Αθήνας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Ποταμιού. Κύριε Θεοχάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να δούμε λίγο μαζί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο Σταύρος Θεοδωράκης χθες το βράδυ έκανε λόγο για εθνική ενότητα για επίτευξη συμφωνίας, ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το Γολγοθά που έχει μπροστά της. Αυτό ζητάει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ακριβώς, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταθέσει ευθύνες στον ελληνικό λαό με ένα δημοψήφισμα το οποίο είχε κάποιες διχαστικές παρενέργειες. Και ο ελληνικός λαός, αν είναι έτσι, τις πήρε τις ευθύνες εκ του αποτελέσματος. Ναι, έτσι, τις πήρε τις ευθύνες, έδωσε ξεκάθαρη απόφαση και τώρα, έστω και αυτή όμως η απόφαση το 60-40, δίχασε αρκετό κόσμο και συνεπώς η προσπάθεια δική μας είναι η επόμενη μέρα να μας βρει όλους ενωμένους. Η στήριξη που ζητούσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δόθηκε σε αυτόν και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα των προσπαθειών του σε σχέση με τους εταίρους μας. Εγώ θεωρώ ότι στο πνεύμα του Σταύρου του Θεοδωράκη, στο να υπάρξει μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, είμαστε στο κόκκινο, στο οποίο συμφώνησαν σε αυτό το πνεύμα και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, αφορούσε και η πρόταση του να μην δοθούν στη δημοσιότητα αναλυτικά τα πρακτικά της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών και θεωρώ και εγώ ότι δεν θα ήταν χρήσιμο τη συγκεκριμένη στιγμή. Ήθελα ένα σχόλιο σας και σε σχέση με αυτό. Ακριβώς. Αυτή είναι μια πρόταση που έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης στη σύσκεψη των αρχηγών, διότι οι στιγμές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Ξέρετε ότι εμείς διαφωνήσαμε με το δημοψήφισμα. Θεωρούμε ότι εκεί είχε άσχημες παρενέργειες και οι κλειστές τράπεζες ήταν ίσως η κορυφαία από αυτές. Συνεπώς, οι στιγμές έχουν γίνει πάρα πολύ κρίσιμες. Η συμφωνία είναι επιτακτική και το να αρχίσουμε να ασχολιόμαστε ποιος είπε τι και τα καθέκαστα της ίδιας της συνάντησης αυτής καθεαυτής, παρά να έχουμε όλη την ενέργειά μας στις προσπάθειες επίτευξης της συμφωνίας, θα ήταν άσχημο και αντιπαραγωγικό. Τα οποία σίγουρα είναι πολλά, γιατί 7 ώρες συνάντηση σίγουρα υπόθηκαν πολλά, με έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά όπως είπε και ο κύριος Θεοδωράκης, αυτό μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια, που θα συνεχίσουμε βέβαια να κάνουμε πολιτική, αρκεί να έχει βρεθεί η χρυσή τομή και η ισορροπία για την Ελλάδα. Ακριβώς. Η πολιτική γίνεται πάθος στην ύπαρξη μιας χώρας. Αν η χώρα είναι σε τέτοιο κρίσιμο σημείο που διακυβεύεται ακόμα και η ίδια ύπαρξή της, διότι αυτή τη στιγμή αν κλείσουν εντελώς οι τράπεζες, προφανώς το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Υπάρχει μεγάλη αγωνία του κόσμου για κούρεμα, για όλα αυτά τα πράγματα. Συνεπώς πρέπει αυτό να λύσουμε άμεσα. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.